πόνος. Στην άκρη της αριστερής πτέρυγας, ο κύριος Διονύσης Κλήρης. Ο κύριος Κλήρης είναι πάρα πολύ καλός φίλος, με τον οποίο συναντιόμαστε πρόσφατα σπανίως, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Από τους πολυγραφότερους της γαλλικής του γενιάς, θεολόγος, φιλόσοφος, συγγραφέας, έτσι. Διδάσκει τα τελευταία χρόνια στο Ανοιχτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, θα προεκτείνει και θα επικεντρωθεί στην δική του προβληματική πάνω στο θέμα όπως το έχουμε θέσει. Σας ευχαριστώ. Ακούγομαι έτσι. Yeah. Άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον όσα μας είπε ο Βασίλης και έτυχε και μερικά πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα και σε όλους μας και για τη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα λίγο να επικεντρώσουμε στο τι μπορεί να σημαίνει ελληνικότητα για να έχουμε και κάποιο είδος οριοθέτηση, γιατί πολλές φορές μιλάμε για αυτόν τον όρο, αλλά μπορεί να εννοεί διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Θα ήθελα να βάλω ορισμένες οριοθετήσεις. Καταρχήν, θα ήθελα να κάνω 5 παρατηρήσεις. Καταρχήν, στην αρχαιότητα, κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεκτημένο από την αρχαία ελληνική παράδοση, είναι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης το ευσύνοκτον, από το ευ, το συν και το ρο, δηλαδή το να μπορεί να δει κανείς ταυτόχρονα όλα τα μέρη ενός συνόλου. Αυτό ο Αριστοτέλης το θεωρεί ως χαρακτηριστικό της τραγωδίας, που είναι η κατεξοχήν πολιτική τέχνη και είναι και ένα χαρακτηριστικό της πόλεως. Θα λέγαμε ότι αυτή η αρχαία ελληνική πόλη, η οποία έχει αυτό το χαρακτηριστικό ακόμα εξωτοπίο της, λόγω χάρη εδώ στην Αθήνα έχουμε το Λεκανοπέδιο, τη θάλασσα, είναι ένα πολύ ορισμένο γεωγραφικά και τοπικά μέρος με την Ακρόπολη και την Πεδιάδα και τα μέρη που συναπαρτίζουν την πόλη. Θα λέγαμε ότι το χαρακτηριστικό της ελληνικότητας σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο να είναι διαφορετικό από τους πολίτες. Οι πολίτες είναι η πόλη. Και ενώ γενικά υπάρχει στην αρχαία, λόγω χάρη στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, η ιδέα ότι πραγματώνονται σχέσεις γενικά όλου του κόσμου, όλης της ιερότητας του κόσμου και της φύσεως, αυτό ακόμα και στους δημοκρατικούς, και παρόλο που οι δημοκρατικοί μας πάνε από την οικία σε μία πόλη που έχει το χαρακτήρα κατασκευής, μετά το κλεισταίνει. Ο δε Πλάτων δίνει και μία συσχέτιση πόλεως και ψυχής. Τι γίνεται λοιπόν όταν έρχεται ο οικουμενικός ελληνισμός στα ελληνιστικά χρόνια. Οι Έλληνες αποτυγχάνουν να κάνουν ένα ενιαίο κράτος όπως είχαν κάνει οι Πέρσες ή όπως είχαν κάνει μετά οι Ρωμαίοι. Αυτό είναι μια ιστορική αποτυχία και αυτή η ιστορική αποτυχία δείχνει για πάντα, ιωνεί για πάντα τη διαφορά μέσα στο Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, όπου το κράτος είναι πάνω από τους πολίτες, σε διαφορά προς τον Ελληνισμό, ο οποίος κατάφερε έναν οικουμενικό πολιτισμό χωρίς να καταφέρει ένα οικουμενικό κράτος. Όταν μετά έρχεται ο Χριστιανισμός και πάμε στην Χριστιανική Αυτοκρατορία, έχουμε ένα είδος ρωμιοσύνης, το λέω έτσι σχηματικά, λίγο προληπτικά, θα έλεγε κανείς. Έχουμε ένα είδος ρωμιοσύνης όπου το χαρακτήρα της αόριστης πόλεως τον παίρνει πια η Εκκλησία. Δηλαδή, ενώ ο ελληνιστικός κόσμος έχει, στον ελληνιστικό κόσμο βιώνουμε μία διάσταση ανάμεσα αφενός στις πόλεις που έχουν τα γυμνάσια, τους πολιτικούς θεσμούς, τη φιλοσοφία και το καθεξής, συγκεκριμένες πόλεις, ενώ τα κράτη είναι κράτη μοναρχικά, τα οποία κιόλας αποτυγχάνουν μέσα από συνεχείς συγκρούσεις. Αυτός ο διεισμός που υπάρχει στα ελληνιστικά χρόνια, στην χριστιανική αυτοκρατορία, κληροδοτείται ως ένας διεισμός ανάμεσα στον Κέσαρα και στην Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πάρει τον όρο η Εκκλησία του Δήμου, οπότε θα φιλοδοξήσει να έχει πολιτικές συνδηλώσεις, θα πάρει από τον Πλατωνισμό μια πολιτική οργάνωση που εφαρμόζει κυρίως στα μοναστήρια και στο επισκοπικό σύστημα και ταυτόχρονα υπάρχει διαλεκτική ότι η Εκκλησία δεν ταυτίζεται με την Ρωμαϊκή Πολιτεία, αλλά είναι σε μια σχέση διαλεκτική.
Στη συνέχεια, από τη στιγμή που καταραίει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έχουμε κυρίως έναν ελληνισμό που, για να χρησιμοποιήσω τον όρο του Σβορώνου, μπορούμε να πούμε πως είναι ένας αντιστασιακός ελληνισμός προς τις διάφορες μορφές ξένης κυριαρχίας, την φραγκοκρατία και την οθωμανική κατοχή. Και το πέμπτο σημείο που θα ήθελα να κάνω είναι τι συμβαίνει από το 19ο αιώνα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχεται ένας κυρίαρχος πολιτισμός να μας δει με το δικό του βλέμμα. Αυτός ο κυρίαρχος πολιτισμός έχει διλήμματα που θα καθρεφτιστεί από το παρελθόν. Υπάρχουν πιθανοί υποψήφοι όπως η Ρώμη, όπως η Ελλάδα, ο εβραϊκός πολιτισμός και το καθεξής. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φαλμεράγερ, όπως μας έχουν πει και ο Αλέξανδρος και ο Ηλίας Παπαγιαννόπουλος και πολλοί άλλοι, σκοπετέα πιο πριν ασφαλώς, ο Φαλμεράγερ ήταν τώρα εναντίον της ελληνικής συνέχειας, με την έννοια ότι ήθελε οι Γερμανοί να καθευτιστούν στην Ρώμη αντί για την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ένα καινούριο κράτος, το οποίο αναβιώνει την αρχαία Ελλάδα ως έναν τρόπο αυτοσυνειδησίας των Ευρωπαίων. Έτσι τουλάχιστον συστήνεται με υποτίθεται την Αθήνα και ούτω καθεξής. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ιδιάζον αποικιακό βλέμμα, όχι με τον ίδιο τρόπο που θα φερθεί λόγω χάρη μια βιοκρατική δύναμη στους Ινδούς ή σε Αφρικανούς ή σε Ασιάτες. Είναι ένα ιδιάζον αποικιακό βλέμμα, επειδή ο Ευρωπαίος ζητάει να καταλάβει τον εαυτό του θεσπίζοντας ένα νεωτερικό υποκείμενο στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι βέβαια αυτό δεν είναι όλη η ιστορία, αλλά δεν είμαι υπέρ ενός αναγωγισμού ότι το ελληνικό κράτος είναι μόνο αυτό. Το ελληνικό κράτος είναι και πολλά άλλα πράγματα. Είναι η σύγκρουση Ρωμελιωτών και Μποραϊτών, είναι η σύγκρουση διαφόρων τοπικισμών, είναι μια πραγματική θέληση για δημοκρατία. Αλλά σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να υπάρχει ένας διεισμός ο οποίος τονίστηκε ανάμεσα στο κράτος και ανάμεσα σε αυτό που είναι ένας ελληνισμός ο οποίος δεν μπορεί να αναχθεί και να ταυτιστεί με το κράτος. Και αυτό το βλέπουμε με πολλές μορφές, από τις οποίες πολλές είναι αρνητικές, δηλαδή μια αντίσταση στο κράτος, μια καχυποψία προς το κράτος και ούτω καθεξής. Θα ήθελα λοιπόν να έρθω στο σήμερα. Σήμερα τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ελληνικότητα? Καταρχήν η ελληνικότητα, αν θέλουμε πολιτισμικά από άποψη γλώσσας και από άποψη πολιτισμού να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κύριο χαρακτηριστικό της, και αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά την ελληνική και την χριστιανική παράδοση, θα λέγαμε ότι ο ελληνισμός θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως μία ενσαρκωτική πόλη. Δηλαδή ως μία πόλη η οποία είναι η άνθρωπή της, είναι η κοινότητα, είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο και έχει πάρει τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής θεολογίας ενσαρκώσεως. Αυτό σήμερα, κατά μία έννοια, είναι το αντίθετο της απεδαφικοποιήσεως που φέρνει αυτή η ακραία μορφή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού τον οποίο ζούμε. Οπότε έχει από αυτή την έννοια μία επικαιρότητα. Από την άλλη όμως, πρέπει να πούμε ότι ο ελληνισμός, όπως έχει βιωθεί στους τελευταίους αιώνες κυρίως, είναι κυρίως ένας ελληνισμός και ένας πολιτισμός αντιστάσεως, και γι' αυτό έχει σημασία αυτή η οικουμενικότητα να μην είναι μια οικουμενικότητα συσχηματισμού, αλλά να είναι μια οικουμενικότητα που να έχει έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα. Περαιτέρω, όπως είπε ο Βασίλης πριν από λίγο, είναι ένα ζήτημα ότι από τη μια δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με την Ευρώπη, αλλά από την άλλη δεν φαίνεται να είμαστε και να έχουμε μία απόλυτη άνεση στην ταύτισή μας με την Ανατολή. Οπότε η ελληνικότητα αυτή τη στιγμή είναι και ένα είδος μετεχνιακού πολιτισμού. Είναι ένα μετέχνιο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, και ως προς αυτό έχει σημασία, γιατί μπορεί να είναι ένα είδος, θα το έλεγα κάνοντας μία πανερμηνία ενός
δύσιμου, κακόσιμου όρου, είναι ένα είδος ακραίου κέντρου, το οποίο όμως είναι ένα αντιστασιακό ακραίο κέντρο. Είναι δηλαδή ένα ακραίο κέντρο που πάει ενάντια στην μονοτροπία και στην, στην κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής μας. Και αυτό θα ήταν ένα, μια γόνιμη συνεισφορά του ελληνισμού. Περαιτέρω, αν δούμε αυτή την διαλεκτική μεταξύ πολιτισμού και κράτους που είναι χαρακτηριστικό της ελληνικότητας, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας χώρος για διαλεκτικές ανατροπές στο πώς ο δυτικός πολιτισμός καθρεφτίζεται στην Ελλάδα, και σε αυτό μπορούμε να έχουμε ορισμένες διεκδικήσεις χωρίς να ταυτιστούμε με το αντίθετο του κυρίαρχου. Δηλαδή δεν πρέπει να μπούμε στον πειρασμό ούτε να αφήσουμε τον κυρίαρχο να καθρεφτιστεί σε εμάς, αλλά ούτε και να ταυτιστούμε αντιθετικά με έναν οποιονδήποτε αντίθετο του κυρίαρχου. Τώρα, ειδικά στην παρούσα συγκυρία που έχουμε, όπως είπε και ο Βασίλης, έχουμε μία σύγκρουση σε εξέλιξη που θα μπορούσε να ονομαστεί ενδεχομένως Παγκόσμιος Πόλεμος. Οπωσδήποτε είναι μία ανάντηση της πολυπολικότητας μετά από κάποιες δεκαετίες μονοπολισμού. Με οτιδήποτε αυτό φέρει. Αυτή η αόριστη αντιστασιακή έννοια της ελληνικότητας, κατανόηση της ελληνικότητας, έχει κάποια αξία μέσα σε έναν νέο πολυπολικό κόσμο, γιατί μπορεί να μας φέρει, και εδώ είναι και εδώ πάλι αυτή η ελληνικότητα μπορεί να οριστεί μόνο σε αντίθεση με οτιδήποτε πρέπει να νοηθεί ως σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή, μία παρόμοια ανατρεπτική οικουμενικότητα, η οποία ζητά το οικουμενικό μέσα στο εντόπιο, δεν μπορεί παρά να είναι στους αντίποδες οποιοδήποτε συσχηματισμού με οποιαδήποτε σωστή πλευρά της ιστορίας, και δεν μπορεί παρά να έρχεται σε διάλογο με τους λαούς Ανατολής, με τις παραδόσεις Ανατολής, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση να ζηλεύει τον Οθωμανισμό του Ερντογάν ή να έχει, ας πούμε, ένα κόμπλεξ να κάνουμε ό,τι κάνει ο Ερντογάν, μόνο καλύτερα. Η ζύμωση με τους πρόσφυγες είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, γιατί όντως η Ελλάδα, εγώ θα λέω, κινδυνεύει από τους πρόσφυγες, με την ίδια έννοια πολύ βαθμά κινδυνεύει από προσφυγικά ρεύματα και το καθεξής, αλλά ταυτοχρόνως αυτό είναι μία πολύ ισχυρή πρόκληση για το πώς εννοούμε τον ελληνισμό, αν στην έννοια του Έλληνα μπορεί να χωρέσει ο πρόσφυγας, ο ξένος. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα σημείο μόνο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει, προσωπικά θεωρώ ότι αυτού του είδους η ελληνικότητα που μας συζητάμε δεν χρειάζεται να απορρίψει την εσωτερικότητα εν συνόλο. Υπάρχουν χαρακτηριστικά της εσωτερικότητας που είναι γόνιμα. Λόγου χάρη η αρχαία πόλης είχε τον εξωστρατισμό. Όποιος διαφωνούσε εξοριζόταν. Η Βυζαντινή Εκκλησία έχει τον αφορισμό των αιρετικών. Η νεωτερικότητα καλώς ή κακώς κατάφερε να φέρει το να μένει αυτός που έχει την αντίθετη γνώμη εντός της πόλεως, το οποίο βέβαια έχει πολλά άλλα μειονεκτήματα. Έχει το μειονεκτήμα ότι χάνεται η έκφραση του λαού, χάνεται η άμεση δημοκρατία, έχουμε μια αφηρημένη αντιπροσώπευση και πολλά άλλα αρνητικά. Ωστόσο, εγώ δεν θα ήμουν προσωπικά υπέρ μιας επιστροφής στην αρχαία πόλη. Εγώ θα ήμουν υπέρ μιας ένταξης του νεωτερικού προβληματισμού ότι η μειονότητα έχει αξία, αλλά αυτό να μην γίνεται στα πλαίσια ασύμπτωτων δικαιωματισμών, όπου ο καθένας κοιτάζει μια επιμέρους δικαιωματική κοινότητα με αποτέλεσμα το μόνο που μας συνδέει όλους να είναι το κεφάλαιο, ο καπιταλισμός. Αντί για αυτό, να μια προσπάθεια να δομείται η αξίωση της κάθε επιμέρους κοινότητας μόνο στην προοπτική μιας συνολικής καθολικότητας που να έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.